μία παίκτρια για τους μαχητές και μία παίκτρια για τους διάσημους. Υποδεχτείτε λοιπόν την Ανθίσα Λαγκούδη και την Ασημίνα Ιγκλέζου. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Άσπρες. Ανθίσα Λαγκούδη, καλώς ήρθες καταρχάς στο Survivor. Καλώς ήρθες στη Δομινικανή Δημοκρατία. Λοιπόν, θα πω εγώ λίγα πράγματα για σένα, έτσι που τα γνωρίζω. Ανθίσα Λαγκούδη, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, πολλές ιδιότητες. Και από το χώρο της δημοσιογραφίας, ο οποίος είναι σκληρός, ναι, και έχει μεγάλο ανταγωνισμό, έρχεσαι στο Survivor. Δεν το σκέφτηκα πολύ μάλλον, γι' αυτό ήρθα. Μάλιστα. Θες να ανακαλύψεις κάποια πτυχή του εαυτού σου, γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ? Σίγουρα, να βγω από το comfort zone μου, να δω τα όρια μου και τις αντοχές μου και γιατί όχι να τα υπερβώ, ελπίζω να τα ξεπεράσω. Η ομάδα σου με ρίμνησε και όσον αφορά το comfort που λες, ναι, θα βρεις μία καλύβα ολοκληρωμένη. Τέλειο, οπότε αυτό είναι το θετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αρνητικά νομίζω ότι θα έχεις χρόνο να τα ανακαλύψεις μαζί τους. Ευχαριστώ που λες μόνο τα θετικά. Τι πιστεύεις ότι θα σε δυσκολέψει πιο πολύ στο Survivor? Πάντα. Όλα. Τα πάντα όλα. Τα αγωνίσματα νομίζω καταρχάς. Ναι. Μάλιστα, έρχεσαι σε μια ομάδα η οποία θέλει πάρα πολύ τις νίκες. Επομένως, αυτή η δήλωση νομίζω ότι θα προκαλέσει λίγο σκεπτικισμό. Εντάξει. Σε περιμένουμε πώς και πώς να λερώσεις την μπλούζα, Άνθη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Αγγελική. Ετοιμάσου για μαύρα νύχια, άπλητη, μαλλιά με γλίτσα και αλάτι και τέτοια και όλα. Και ύπνο στο πάτωμα. Αυτό έχω να σου πω. Και η Κάτια κάτι θέλει να πει. Είναι η Επιτροπή Υποδοχής Νέων Παικτών, από ό,τι κατάλαβες. Εγώ θα ήθελα να σου πω έτοιμά σου για την πιο όμορφη εμπειρία της ζωής σου και να όντως να ξεπεράσεις το όριά σου και θα σου μείνει αξέχαστο και θα σε κάνουμε να νιώσεις υπέροχα. Σας το υπόσχομαι. Αυτό ήταν το λεγόμενο welcome drink. Χωρίς drink, ένα welcome από την ομάδα των διασήμων. Καλώς ήρθες, Ανθίσα Λαγκούδη. Και περνάμε απέναντι στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Ασημίνα, να σε γνωρίσουμε και εσένα. Καταρχάς, η ομάδα σου, οι μαχητές. Να χαιρετήσω την ομάδα μου. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι στους μαχητές. Η κόρη μου έλεγε: θέλω να πάω στους μαχητές, μαμά, σε παρακαλώ. Και λοιπόν, να είμαι στους μαχητές, θα αγωνιστώ σαν μαχήτρια. Έχεις μία κόρη, από ό,τι κατάλαβα, έχεις κι άλλα. Έχω δύο κόρες. Δύο κόρες. Ηλικίες? 21 και 12. Πέρα από την ιδιότητα της μαμάς, ποια άλλη είναι η ιδιότητά σου? Είμαι αθλήτρια ορεινού τρεξίματος. Ορεινού τρεξίματος. Ναι. Δύσκολα ακούγεται και νομίζω ότι θα σου χρησιμεύσει εδώ. Έχουμε αρκετές ανηφόρες να ανέβεις. Θέλω να δω πραγματικά τι μπορεί να με δυσκολέψει. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να με δυσκολέψει τίποτα. James. Ωραία ακούστηκε αυτό, ελπίζω να ισχύει. Και θα δούμε σήμερα στα αγωνίσματα. Ελπίζω να έχεις έρθει παγωμένη. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Γνωρίζω ότι είναι ορεινό τρέξιμο. Σημαίνει δύο φορές πιο πολύ αντοχή από αυτόν που τρέχει σε μια πίστα. Καλώς ήρθες και στηριζόμαστε πάνω σου.